Εκεί η άλλη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων λέει ότι έχετε πιάσει, να το πω έτσι, ταβάνι. Γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με όλα αυτά τα σκληρά μέτρα και τις επιπτώσεις δεν έχετε πάρει το προβάδισμα. Οι δημοσκοπήσεις είναι κανείς για να τις μελετά κανείς και όχι για να διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα, όπως επιχειρούν να κάνουν το τελευταίο διάστημα μεθοδικά, μεθοδευμένα οι επιτελείς της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό διότι εμείς δεν τις αξιοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε κλίμα πριν από 2 μήνες που μας έβγαζαν μπροστά για πρώτη φορά, ούτε κάποιες που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας έβγαζαν μπροστά. Είναι για να τις μελετάμε. Και ξέρετε κάτι, αυτό που έχει σημασία είναι να μελετάμε, να βγάζουμε συμπεράσματα, όχι να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας από τη δημοσκοπήση. Διότι αν ήταν έτσι, τον Μάη του 2012, πριν από 8 μήνες, ναι, όταν με το που κλείσανε η απαγόρευση, με το που έλεγε η απαγόρευση των δημοσκοπήσεων, η ίδια σε δημοσκοπήσει, ναι, έδιναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 6 και τη Νέα Δημοκρατία στο 26, και εγώ έλεγα κυβέρνηση αριστεράς για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, θα πρέπει να πάω σπίτι μου. Ναι. Όμως εμείς πήραμε 17 και η Νέα Δημοκρατία 19 και είχαμε και ένα δεύτερο γύρο πολύ σκληρό. Εγώ λοιπόν πιστεύω, κυρία Στάη, ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, όποιο και αν είναι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων εκείνες τις μέρες, το διάστημα που θα ακολουθήσει θα είναι συνταρακτικό. Και το τελικό αποτέλεσμα είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα είναι συντριπτικό υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα λοιπόν για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι η επικοινωνία. Ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που με απασχολεί είναι τι θα κάνουμε όταν πάρουμε την κυβέρνηση. Όχι πώς θα πείσουμε ή πώς θα αντικρούσουμε τα επικοινωνιακά χαρτιά. Κύριε Τσίπρα, θεωρείτε καταρχήν δεδομένο ότι θα πάρετε την κυβέρνηση. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε πάνω σε αυτό, γιατί θα πρέπει να πάμε πρώτα σε εκλογές τις οποίες τις ζητάτε. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά το γιατί τις ζητάτε και πού νομίζετε ότι θα μας πάνε οι εκλογές. Αλλά αυτά ακριβώς, λέτε, θα μας πείτε τι θα κάνετε άμα πάρετε την κυβέρνηση. Αυτά ακριβώς είναι και τα ερωτήματα που σας βάζω. Σήμερα. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν πολύ συγκεκριμένα να μου πείτε για το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης που έχετε στο μυαλό σας, να μου πείτε ακόμη και για την Κόσκο. Δεν επέμεινα σε κάτι που δεν έχει πρακτική εφαρμογή για το τι θα κάνετε εάν έχετε την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις όμως, επειδή οι τρεις τελευταίες του τελευταίου τριήμερου σας φέρνουν πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που ζούμε, είχατε δώσει πριν από 15 μέρες, 20, μία συνέντευξη στον συνάδελφο τον Νίκο τον Χατζηνικολάου και είχατε πει ότι πράγματι... Είναι 10 μέρες περίπου. Ναι, έχετε μία πτώση δημοσκοπική. Μια στασιμότητα είχα πει. Και σας προβλημάτιζε. Τώρα βλέπω ότι μετά την Αμερική δεν σας προβληματίζει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τα ταξίδια κάνουν καλό στην ψυχολογία. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Μια που είμαστε στα ταξίδια, ας μείνουμε και σε ένα ακόμη ταξίδι σας, το οποίο και εσείς το αναφέρατε και δημιούργησε μια σωρία συζητήσεων. Πάντως, εγώ δεν είπα ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τα ευρήματα, ούτε ότι δεν μας προβληματίζουν. Τι προβληματισμό σας δημιουργούν αυτές οι δημοσκοπήσεις? Τι έχετε κάνει λάθος? Νομίζω ότι σε σχέση δηλαδή με αυτά που είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, επιμένω ότι εδώ έχει δημιουργηθεί μια ψεύτικη προσδοκία στο ελληνικό λαό μετά από τη δόση. Και μια από την άλλη πλευρά απογοήτευση ότι δεν είναι επιθύραση η πτώση αυτή τη κυβέρνηση. Γιατί είναι ψεύτικη προσδοκία, κύριε Τσίπρα? Βλέπετε ότι. Να σας πω δύο στοιχεία τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν αισιοδοξία. Και ποια είναι εκείνα τα οποία είναι δύσκολα και εσείς πρέπει να τα αντιμετωπίσετε, όπως βεβαίως πρώτα απ' όλους η κυβέρνηση. Η πρώτη αισιοδοξία είναι ότι σταμάτησαν τη συζήτηση με το φόβο της δραχμής. Και το σταμάτησαν επισήμως οι εταίροι μας. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι... Αυτό όμως δεν μας έκανε πλούσιους. Όχι, δεν μας έκανε πλούσιους, δεν προλάβαμε ακόμα. Ναι, το δεύτερο εντάξει. Είναι ότι έχουμε απρόσκοπτη ροή των χρημάτων των δόσεων. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό προς το παρόν, γιατί έχουμε βιώσει δραματικές στιγμές αναμένοντας τις δόσεις. Και το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουμε κι εμείς. Το άλλο είναι αυτό που θέσατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι και από τις συζητήσεις που είχατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο, ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, λέτε. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Παρά μόνο περιμένετε. Αν υπάρξει άλλο κούρεμα. Όμως, εμείς γνωρίζουμε ήδη μέσω δηλώσεων εμέσων πλην σαφών. Και εδώ στη θέση σας ήταν πριν από 2 εβδομάδες ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος εμέσως πλην σαφέστατα μας άφησε να καταλάβουμε ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο επίκειται νέο κούρεμα στο χρέος μας, και ξένοι ηγέτες, με πρώτη την κυρία Λαγκάρντ, έχουν πει ότι θα
πρέπει να υπάρξει νέο κούρεμα του χρέους. Λοιπόν, και αυτό που πιστεύετε ότι θα είναι στοιχείο ανάσας είναι μέσα στο σενάριο το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί. Πλην οδυνηρών απρόοπτων πάντα. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία εσείς γιατί δεν τα συνυπολογίζετε ως κάτι που θετικά αποκομίζει η χώρα? Κυρία Σταΐ, αν ακούγε κανείς το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, mm-hmm. θα νόμιζε ότι ήταν Πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο, στο Λιχνενστάιν, σε μια άλλη χώρα. Διότι η κοινωνική πραγματικότητα γύρω μας είναι μια πραγματικότητα θλιβερή και οδυνηρή. Και διότι δεν μπορεί στον ελληνικό λαό να πουλάμε προσδοκία και πανηγυρισμούς, επειδή τι, εκπληρώθηκαν οι στοιχειώδεις δεσμεύσεις των δανειστών, όταν εμείς είχαμε εκπληρώσει και με το παραπάνω τη δέσμευση να τα διαλύσουμε όλα σε αυτή τη χώρα. Μα τι, είναι δυνατόν να συνιστά αντικείμενο αισιοδοξίας το γεγονός ότι μας δίνουν τις δόσεις ίσα ίσα για να μην χρεοκοπήσει ο μηχανισμός των τραπεζών, τη στιγμή όμως που αυτές οι δόσεις δεν αρκούν για να μην χρεοκοπήσουν τα ελληνικά νοικοκυριά? Τα νούμερα που σας είπα δεν είναι στατιστική. Mm-hmm. Πίσω από κάθε ένα από αυτά τα νοικοκυριά που δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο κρύβεται ένα ανθρώπινο δράμα. Έχουμε πάνω από 3.500 αυτοκτονίες στη κύριε χώρα. Κύριε Τσίπρα, κανείς δεν έχει αντίρρηση για τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της κρίσης. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ γλυκό πράγμα η προσδοκία. Όταν όμως διαψεύδεται, η μήνη και η οργή γίνεται διπλάσια. Και βλέπετε τώρα ότι ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες διεκδικούν, βγαίνουν στο δρόμο και η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής. Αντί να ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής στους κλεπτοκράτες, σε αυτούς που έχουν τα λεφτά τους τράπεζες Ελβετίας, ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής σε αυτούς που θέλουν να ζήσουν αξιοπρέπεια. Κύριε Τσίπρα, αφήστε με. Θα έρθουμε και σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν, ολοκληρώνω με αυτό, υποστηρίζω ότι είναι μια παροδική ανάκαμψη της δημοσκοπικής παρουσίας του κυβερνώντος κόμματος και είμαι βέβαιος ότι οι κοινωνικοί δείκτες στο επόμενο διάστημα θα πλαισιώσουν τη μόνη δύναμη που μπορεί να δώσει ελπίδα ανατροπής αυτής της σκληρής πραγματικότητας λοιπόν, που ζούμε. Ελάτε να δούμε κάποια στοιχεία από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και πώς εσείς θα τη διαχειριστείτε καλύτερα μένοντας στο σκέλος των διεθνών επαφών σας, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στο ταξίδι σας στη Βραζιλία. Γιατί όλη η θεωρητική κατασκευή προσέγγισης μιας πολιτικής αντίληψης και της προσπάθειας ανέβρεσης των συμμάχων στο τέλος της ημέρας, αυτό που θέλει και ζητάει είναι ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο λέτε κι εσείς κρίνοντας την πολιτική και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο ταξίδι σας στη Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία, που συζητήθηκε πάρα πολύ, πήγατε δείχνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο συμμαχίας με χώρες μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πριν Αλέκτορ Λαλίσε διαψευστήκατε, γιατί η Βραζιλία ήταν η μόνη χώρα η οποία ψήφισε εναντίον της χρηματοδότησης της χώρας μας. Ψήφισε λευκό μάλλον. Αποχή έκανε για την ακρίβεια. Ναι. Δεν πιστεύω κι εσείς να θεωρείτε ότι την πείσαμε να κάνει αποχή. Όχι. Το ότι δεν το θεωρώ καθόλου. Σας είπα όμως ότι οποιαδήποτε άσκηση πολιτικής συμμαχιών πρέπει να φέρνει και κάποιο αποτέλεσμα. Μα για το καλό μας. Και εσείς μισόλευτο. Επειδή και εσείς κρίνετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους από τα αποτελέσματα που φέρνουν στις διαπραγματεύσεις που κάνουν με τους εταίρους μας και λέτε κάνουν ό,τι τους λέει η Γερμανία. Εδώ σας είπαν πολύ απλά ότι όχι μόνο δεν κάνανε οι δικοί σας σύμμαχοι αυτό που θα θέλατε εσείς, σας αγνώρισαν επιδεικτικά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εσάς δεν σας προβληματίζει, αυτός ο ρεαλισμός του αποτελέσματος της πολιτικής, ότι είναι κάτι που πρέπει να το δείτε? Κάθε άλλο, κυρία Στάε, διότι έχουμε ακριβώς. Αν ήμουν εγώ σε αυτή τη συνεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα έκανε το ίδιο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Διότι η κυρία Μέρκελ θέλει να αφήσει την ανθρωπότητα ολόκληρη με κομμένη την ανάσα μέχρι να γίνουν οι εκλογές στη Γερμανία. Διότι δεν μπορεί να παραδεχθεί μπροστά στους Γερμανούς πολίτες ότι έκανε λάθος και ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος που έχουμε, εφόσον δεν έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, είναι να αποκτήσουμε συμμάχους. Και ακόμα και με το διάβολο θα πάμε, κυρία Στάι. Το έχετε πει αυτό. Αν πρόκειται να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί κάποιοι μου λένε πήγε στην Αμερική. Ακόμα και με το διάβολο.
Αν είναι να σταματήσει να υποφέρει ο Έλληνας και η Ελληνίδα που σήμερα στενάζουν από αυτή την πολιτική, αν είναι να δούμε έστω και ένα μικρό σημάδι βελτίωσης, μπαίνοντας μέσα σαν το νερό στη χαραμάδα σε αυτές τις ρογμές που υπάρχουν σήμερα στη σχέση Δέλτα Νιτάφ Γερμανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ανοίξουμε αυτές τις ρογμές, και αντί η κυβέρνηση να θέλει να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης, έρχεται και κατηγορεί αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε την κυβέρνηση. Εγώ σας ρωτάω ως δημοσιογράφος τώρα. Παρακαλώ. Ως συνήγορος του διαβόλου, μια που εσείς μπορεί να συμμαχίσετε και με τον διάβολο, ένα διάβολο τον έχετε απέναντί σας. Δηλαδή, τόσο σατανικό ήταν το σχέδιο της Βραζιλίας για να μας βοηθήσει? Όχι. Δεν ψήφισε να χρηματοδοτηθούμε για την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης για να αλλάξει η πολιτική. Η Βραζιλία, κυρία Στάιν, των μέτρων στο και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία μας γονατίζει. Η Βραζιλία, κυρία Στάιν, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η μόνη χώρα που με συνέπεια λέει ότι το πρόγραμμα που βασίζεται στην εσωτερική υποτίμηση, το πρόγραμμα της λιτότητας, θα αποτύχει. Ναι. Αυτό που ο Μπλανσάρ βγήκε και το παραδέχτηκε τώρα, η Βραζιλία το λέει εδώ και 1,5 χρόνο. Και αυτό που ζητάει η Βραζιλία μέσα στο Δουνουτού είναι το Ταμείο να ασκήσει επιρροή πιο αποφασιστικά ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα. Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί δεν κατανοείται ότι η στάση της αποχής δηλώνει όχι εμπάθεια ή αντίθεση στην Ελλάδα, αλλά ίσα ίσα συμπάθεια, διότι εκεί απαιτούν να γίνει πιο πιεστικό το ταμείο, ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα. Γιατί δεν το κατανοείτε? Δεν το κατανοώ. Διότι, κυρία Στάι, αν το... ότι τώρα είχαμε άμεση ανάγκη χρηματοδότησης, θα μπορούσε να δώσει τη θετική της ψήφο, υποδηλώνοντας για μια ακόμη φορά και σημειώνοντας την αντίθεσή της στα προγράμματα αυτά, όπως λέτε. Μα τι είδους αντίθεση θα ήταν αυτή, κυρία Στάι, αν δεν εκδηλωθεί και με την ψήφο? Μάλιστα. Θα ήταν μια μικρή υποσημείωση. Σας το είχαν πει εσάς ότι θα ψηφίσουν λευκό? Κυρία Στάι, κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με την πρόεδρο της Βραζιλίας και με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση. Και αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε δημόσια είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχει η παγκόσμια οικονομία. Και ο φόβος της κυρίας Ρουσέφ, της πρόεδρου της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή, είναι ότι με την μονομανή στρατηγική της κυρίας Μέρκελ στην Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος διεύρυνσης της ύφεσης στον Ευρωπαϊκό Νότο και επέκτασης, εξαγωγής της ύφεσης και σε οικονομίες αναπτυσσόμενων χωρών όπως αυτή της Βραζιλίας. Και για τα δικά τους συμφέροντα αυτοί ανησυχούν. Όχι μονάχα από άποψη αλληλεγγύης διεθνιστικής στον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι η πρώτη φορά που μια πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, με το μέγεθος της αντιπολίτευσης, προσπαθεί να αποκτήσει συμμάχους όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν σας κατηγορεί ακριβώς για αυτή σας την προσπάθεια. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να κάνετε. Να μου επιτρέψετε να δώσω το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως.